Φόρμουλα 1. Οι πρώτες δοκιμές των νέων μονοθεσίων με τους καινούργιους τελείους κανονισμούς που έγιναν στη Βαρκελόνη είχαν γενικά θετικά αποτελέσματα, παρότι οι επιδόσεις δεν έδειξαν ριζικά διαφοροποιημένες από το 2021 όπως πολλοί περίμεναν. Και πάλι βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι οι δοκιμές αυτές δεν είναι χαρακτηριστικές, μια και οι ομάδες, ιδίως οι κορυφαίες, ξέρουν να κρίνουν καλά τη δυναμικότητά τους, ιδίως μετά από μεταβαλλόμενο καιρό όπως ήταν αυτός της Παρασκευής. Κυρίαρχοι και πάλι δείχνουν οι κινητήρες της Mercedes, αφού σημείωσαν τους καλύτερους χρόνους τις δύο από τις τρεις ημέρες. Με τη McLaren την Τετάρτη, με την ίδια τη Mercedes και τον Hamilton αυτοπροσώπο στην Παρασκευή. Ο Lewis σημείωσε και τον καλύτερο χρόνο του τριημέρου, με τον George Russell να είναι μόλις 95 χιλιοστά πιο πίσω. Πολύ ψηλά, αποφεύγοντας χαρακτηριστικά την πρώτη θέση που πήρε σχεδόν κατά τύχη την Πέμπτη το απόγευμα, βρέθηκε η Ferrari, οι επιδόσεις οποίες ξεχώρισαν. Όλοι εκτός του Μπινότο μιλούν για ένα εκπληκτικό μονοθέσιο. Αρχικά, η πρωτοποριακή όπως φάνηκε Red Bull δεν έδειξε το δυναμισμό που μας έχει συνηθίσει. Στο τέλος όμως φάνηκε να ανεβαίνει πολύ. Από εκεί και πέρα είναι δύσκολο να βγάλει κανείς συμπεράσματα αφού όλοι βρέθηκαν τόσο στις κορυφαίες όσο και στις τελευταίες θέσεις λόγω προβλημάτων όπως είχε η Alpine και η Alfa Romeo ή στισήματος. Μπορεί κάποιος να πει ότι έχουμε δύο ομάδες επιδόσεων στις 6 ομάδες που είναι πίσω από τις 4 πρώτες. Μία ομάδα με τις Alpine, Alfa Tauri και Aston Martin και μία με τις Haas Williams και Alfa Romeo. Οι διαφορές όμως με βάση αυτές τις δοκιμές δεν είναι τόσο ορατές όπως τα προηγούμενα χρόνια.